Θα ξεκινήσω από την πρωτοβουλία που η Πανελλήνια σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη των όλων των νοτροπικών οργανώσεων, ειδικά των οργανώσεων της ΚΟ, όσον αφορά στην συμπεριφορά μας, συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα πράγματα και τα άλλες συμπεριφορές. Μια συμπεριφορά η οποία κατά καιρούς έχει καταγγελθεί από όλους, όμως δυστυχώς και οφείλω να το πω αυτό, η πολιτεία δεν έχει πάρει ή δεν προσπαθεί να πάρει ή να ενισχύσει τις προσπάθειες ή να πάρει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτές οι συμπεριφορές, αυτά τα γεγονότα να εξαφανιστούν τελείως ή να περιληφθούν το ελάχιστο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι τα ζωοφυλικά σωματεία της ΚΟ ή και μεμονωμένοι πολίτες, χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι νεαροί εδώ, δείχνουν ότι ο άνθρωπος, οι πολίτες της ΚΟ και αγαπούν και εκτιμούν τη φιλία που τους προσφέρουν τα τράπεζα και βέβαια οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν μέσα από τα σωματεία είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτών των αγώνα που δίνουν, όπως είπα και πριν, μεμονωμένοι άνθρωποι ή και Σομαλία για να αντιμετωπιστεί αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος της ΚΟ διαχρονικά βοηθά αυτές τις προσπάθειες και με έργα και με υλική συμπαράσταση. Βέβαια, η διαδικασία ταμείευσης ή ενίσχυσης οικονομικής του σωματείου είναι τέτοια που δεν μας αφήνει πάρα πολλά περιθώρια για να δώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να δώσουμε. Θα σας πω ότι και είμαι στην ευχάριστη θέση, θα σας πω ότι αύριο, την Τρίτη μάλλον, στις εφημερίδες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του Δήμου της ΚΟ για την θέση του κτηνιάτρου που έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η θέση κτηνιάτρου που προβλέπεται μετά την τροποποίηση του κανονισμού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που κάναμε στο Δήμο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ή στο επόμενο διάστημα, να βγουν οι βάσεις για την δημιουργία του δημοτικού κοινοκομείου, το οποίο θα προσφέρει και τα δέσποτα και θα προσφέρει στα ζώα αυτά που σήμερα γενικώς και αορίστως ή με την προσπάθεια του στο σωματεία προσφέρουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο βήμα των επόμενων ημερών. Την ίδια περίοδο και κατά καιρούς, όποτε έχει ζητηθεί και από τα σωματεία αλλά και από μεγάλους ανθρώπους, είναι με προσφέρεις είτε στην προσπάθεια στήρωσης που γίνεται για τους, και αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε στο επόμενο διάστημα. Θέλω πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω και τους μεμονωμένους πολίτες και αυτούς που ενεργοποιούνται μέσω συλλόγων και είναι σημαντικό να πω επίσης ότι εκτός από τη νέα γενιά η οποία βλέπετε ότι είναι επιστοποιημένη υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν μια ευαισθησία και περνάνε ένα άλλο μήνυμα στην κοινωνία ή αν θέλετε μαζί με τους ευαισθητοποιημένους κόους ενισχύουν τη φωνή της ΚΟ που είναι επιτέλους σεβασμός στα ζώα, επιτέλους σεβασμός σε αυτά τα όντα που έχουν ψυχή όπως και οι άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αλλά λειτουργούν όπως οι άνθρωποι όταν τα τυραννούμε ή όταν τα τελειώνουμε. Δημαρχία, ο πρόεδρος της Ζωοφυλικής έχει διαμαρτυρηθεί στο κανάλι μας πολλές φορές λέγοντας ότι έχετε προσφέρει τα χρόνια που είστε δημοτική αρχή 300 ευρώ ζωοτροφές. Εάν έτσι είναι, να του πω ότι προφανώς αυτό θα επέτρεψε ο Επίτροπος. Εάν δεν είναι όμως έτσι, φαντάζομαι ότι θα το διορθώσει. Πρόεδρε, έτσι είναι ή όχι? Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμος της ΚΟ προσπάθησε να επιχορηγήσει το σωματείο μας δύο φορές. Δυστυχώς ο Επίτροπος δεν το επέτρεψε. Όμως η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι μία. Ότι το έντονο πρόβλημα των δηλητηριάσεων το οποίο είδαμε στην ΚΟ, το οποίο έδωσε το δικαίωμα σε κάποιους αρρωστημένους ανθρώπους να δηλητηριάζουν τα ζώα και να σπάνε γυαλιά και να τα βάζουν μέσα στην κρέατα και να ταΐζουν τα αδέσποτα ζώα, μας έκανε να αγανακτήσουμε και να θέλουμε μία λύση στο πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε, διότι σαν πολιτισμένος λαός βρισκόμαστε δεδημένοι. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι δεκάδες τουρίστες φωτογραφίζουν τα δηλητηριασμένα και μέσω του διαδικτύου και του ίντερνετ κινόμαστε, θα έλεγα, μαύρη σελίδα στην Ευρώπη. Δυστυχώς ο αγώνας του καλού και του κακού συνεχίζεται. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν και ανάμεσά μας οι αρρωστημένοι, οι αρρωστημένοι στους νομικότητες, οι οποίοι πρέπει να τις απομονώσουν. Τώρα πρέπει ο Δήμος μας να μας στηρίξει, να βρει λύση στο θέμα των αδέσποτων ζώων, διότι πραγματικά είμαστε, θα έλεγα ότι οι προσδοκίες μας είναι στο κενό. Οι
αλήθεια είναι ότι πιέζομαι για περισσολογιάδες των ζώων. Δυνατότητες δεν υπάρχουν. Έχουμε γίνει ζητιάνοι των Ευρωπαϊκών Σωματείων και αυτό δεν μας τιμά καθόλου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια ξεχωριστή χώρα με ιδιαίτερο πολιτισμό και να ζητάμε φαγητά από το εξωτερικό. Οπότε πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ σας θέλω, σας εκτιμώ, αλλά είναι αλήθεια ότι είμαι στεναχωρημένος και ελπίζω ότι έστω και μέσα τη στιγμή να βρούμε μια λύση. Ναι, πρέπει να βρούμε στα μέσα τη μέρα. Αλλά φανταστείτε όμως, κύριε Δήμαρχε, αυτό το ζώο τώρα που έχουμε μαζί, να βγει μια βόλτα και να πάει ένα δηλητήριο. Διότι όταν υπάρχουν πολλά δέσποτα ζώα, όταν υπάρχουν κάποια δέσποτα ζώα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, κάποιοι, θα έλεγα, τερατόμορφοι, μερικοί τερατόμορφοι πολίτες, θα δημιουργήσουν τη θέση αυτού του ζώου. Εδώ δίπλα υπάρχουν δύο κυρίες οι οποίες για τα πρόσφατα τα σκυλάκια του. Κλαίνε, δεν μπορούν να δώσουν συνέντευξη. Το μόνο που λένε, μεταφέρουν τον πόνο τους και την αγανάκτησή τους. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι stop στις δηλητηριάσεις. Ένας λαός σαν τους Έλληνες είναι ένας λαός ο οποίος έχει φιλότιμο, έχει αξίες. Πρέπει να απομονώσουμε και να καταδικάσουμε αυτά τα τερατόμορφα πρόσωπα. Αυτά τα λίγα τερατόμορφα πρόσωπα. Και η πολιτεία να σταθεί δίπλα μας. Τα σκυλιά που τα κολλούν τα πόδια των ανθρώπων, όταν κυκλοφορά. Και ακόμα, αν μου επιτρέπετε ακόμα κάτι το τελευταίο, επειδή έχω ένα πρόβλημα. Πηγαίνω κάποια στιγμή και μου λένε, είσαι χριστιανός. Λέω, μάλιστα. Τι λες στην παραβολή? Ότι όταν ο Λάζαρος ήταν φτωχός και έτρωγε από τα ψούπλα του πλουσίου και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, επέλυχαν τα έλκη αυτού, δηλαδή τους έλυφαν τις πληγές. Αξίζει καλύτερα στα ζώα μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και όχι να το φωνάξουμε και να του δώσουμε δηλητήριο. Πρέπει να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Γι' αυτό το μήνυμα είναι stop στις φόλες, stop στα δηλητήρια. Τέρμα.